Την περασμένη σεζόν έκανε τα πρώτα σου βήματα, ας πούμε, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην πρώτη κατηγορία. Φέτος είσαι στον ΠΑΟΚ και στο ρόστερ. Πώς βιώνεις αυτή την πρώτη σεζόν στην ομάδα? Καταρχήν, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στο ρόστερ της ομάδας. Ο στόχος μου ήταν αυτός από τον πρώτο δανεισμό να επιστρέψω πίσω στην ομάδα, να είμαι έτοιμος να τη βοηθήσω. Και από εκεί πέρα περιμένω τις ευκαιρίες που θα μου έρθουν από τον προπονητή για να δείξω ότι είμαι ικανός. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο σε αυτή την αλλαγή θέσης από αριστερό εξτρέμ, ας πούμε, σε αριστερό μπακ? Κυρίως στα αμυντικά καθήκοντα και σε αυτό είναι που δουλεύω καθημερινά στην προπόνηση, να βελτιώνομαι πίσω. Με τον αδερφό σου μιλάς για τα μυστικά της θέσης, σε συμβουλεύει? Ναι, με τον αδερφό μου μιλάω καθημερινά. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο φυσικά, αλλά με βοηθάει πάρα πολύ και από την πρώτη στιγμή που άρχισα να παίζω αριστερό μπακ, μου έδινε πολύ χρήσιμες συμβουλές. Η πιο χρήσιμη ποια ήταν? Ήταν ότι κατά κύριο λόγο κοιτάω το αμυντικό κομμάτι και όταν μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου επιθετικά, αλλά πρώτα είναι η άμυνα. Και ποιος είναι καλύτερος, ο Δημήτρης ή ο Κώστας Γιαννούλης? Επειδή πιστεύω ότι θα το δει, θα πω ότι είναι ο Κώστας προς το παρόν.